ενδιαφέρεται να πάει γιατί δεν θα είναι για πολύ διαθέσιμα. Αυτό είναι νεότερη πληροφόρηση, γιατί αρκετά διαρκείας δικά μας φύγανε και σήμερα. Είναι σίγουρο ότι θα εξαντληθούν. Ήμουν από την πρώτη στιγμή, σας το λέω αυτό το πράγμα για τα διαρκείας. Ήμουν σίγουρος ότι θα φύγουν τα διαρκείας ανεξάρτητα το τι θα γινότανε. Όπως επίσης κυκλοφορήσανε και συνδεσμιακά διαρκείας για τους συνδέσμους επαρχίας στην ίδια τιμή με τη θύρα 7. Και εκεί πέρα θα εξαντληθούν. Και αυτοί που κάνανε τα ρεπορτάζ, ας ξανακάνουν, ας πάνε αύριο στο Καραϊσκάκι να ενημερωθούν και πόσα διαρκείας έχουν πουληθεί και το κυριότερο και πόσα λεφτά έχουν εισπραχτεί. Γιατί και κάποιοι άλλοι πουλάνε πολλά διαρκείας, αλλά με 100 ευρώ το κεφάλι και 120 και 130, εμείς θα θέλαμε 200.000 διαρκείας θα είχαμε πουλήσει, όχι 15 που έχουμε πουλήσει τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν. Έχουμε μιλήσει πριν πάρα πολύ καιρό, μια φορά με τον Άκη πάλι. Πες μου. Θα είμαι πολύ σύντομος για να μην κλείσει η γραμμή. Έχω μάθει στη ζωή μου, επειδή είμαι σε κάποια ηλικία, ότι όπου έχω φτύσει δεν γυρνάω να γλύψω. Δεν ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Μας έφτιασε πάρα πολλές φορές ο Ερνέστο και γυρίσαμε να γλύψουμε εκεί πέρα που μας έφτιασε. Λοιπόν, για δηλαδή, μένα ήταν κάτι... Δηλαδή ο Βαλβέρδε σε άφησε για να πάει σε άλλη ομάδα? Όχι, δεν είναι σημασία αυτό. Μας έφτισε. Και τώρα ήταν πάει στην Ευανία. Δεν μου λες γιατί δεν προλάβαινε η άφηρος το τόπο. Το Μαρινάκι δεν τον έστησε? Βεβαίως. Δεν τον έστησε. Βεβαίως. Άρα υπάρχει, όχι υπήρχε, υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα, το οποίο τη δεύτερη φορά, ακόμα και αυτό το αξεπέραστο για τον Βαλβέρδε πρόβλημα, φρόντισε ο Μαρινάκης και το έλυσε. Με τον τρόπο το δικό του. Με τον τρόπο το δικό του. Γιατί το πρόβλημα... Ο Βαγγέλης είναι Ολυμπιακός, συγγνώμη, σε διακόψω. Το πρόβλημα, το πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει. Αλεκό, ο Βαγγέλης είναι... Μέχρι τα μπούνια είναι Ολυμπιακάρα. Και το έκανε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Όχι, όχι μόνο για τον κόσμο. Όχι μόνο για τον κόσμο. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Για τον Ολυμπιακό το έκανε. Μακάρι να είναι έτσι. Για τον Ολυμπιακό το έκανε. Και μετά ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα μπει ποτέ πάνω από την ομάδα. Η ομάδα είναι πάνω από όλους. Πάνω και από μένα και από σένα και από τον Μαρινάκη και από τον οποιοδήποτε. Και από τους παίκτες και τον προπονητή. Τώρα από εδώ και πέρα μας ενδιαφέρει να φτιάξει την ομάδα, γιατί μην πούμε ότι παίζαμε και καμιά μπαλάρα πρόπερση που ήταν εδώ πέρα. Δεν παίξαμε καμιά μπαλάρα και πήραμε τον προπέρα. Δεν ξέρει γιατί το πήραμε. Γιατί ήταν διαλυμένοι όλοι. Όπως επίσης πέρσι. Παίζαμε με κάτι λιμά με Σορτήρι και Μαρέσκα σε αντιμετικά χαφ και έκανε περίπου το Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε. Λοιπόν, εδώ μας ενδιαφέρει να ενισχυθεί η ομάδα σωστά. Έδωσε για το Ριέρα 25 εκατομμύρια. Πρέπει να πάρει δύο αμυντικά χαφ, τερματοφύλακα, και να μην σου πω ότι θα χρειαστούμε και μπακ. Γιατί τον Μπράβο ήταν ο ίδιος που τον είχε διώξει. Με ποιον να πέσουμε, τον Κολέμπα? Να μην τρελαθούμε τώρα. Προτού έρθει ακόμα. Ξέρεις, ας πούμε, ότι θα διώξει και τον Μπράβο. Επειδή υπάρχει προηγούμενο μαζί του. Εγώ, λοιπόν, πρόπερση είχα πάει διακοπές σε ένα νησί, αλλά φέτος δεν ξαναπήγα. Γιατί πάει να πει αυτό? Ότι δεν μ' άρεσε το νησί που πήγα τότε? Όχι, σ' άρεσε, αλλά δεν πάει στο ίδιο σημείο. Τι? Δεν πάει στην ίδια περιοχή, έτσι δεν έλεγχο. Έλα μου, έλα μου. Αφήστε βρε τον άνθρωπο να έρθει, μωρέ. Μα, όχι, να έρθει με το καλό. Αφήστε τον άνθρωπο να έρθει, να δούμε τι θα πει, πώς θα δουλέψει την ομάδα, πώς θα τη στήσει. Από πριν θα λέμε ποιον θα διώξει και ποιον θα βάλει και τι θα κάνει. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. Σου λέω. Όπω τι δεν σου λέω για παιδάκι, εγώ σου λέω. Αφήστε να δούμε, λέω ρε παιδιά. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. Λέω, συγγνώμη. Εγώ το Ολυμπιακό δεν το έχω πάρει. Δεν έχει σημασία το Ολυμπιακό. Αφήστε να δούμε. Δηλαδή, όταν λέμε για πίστοση χρόνου, λέμε συνέχεια πίστοση, πίστοση, πίστοση χρόνου, πότε θα τη δείξουμε αυτή την καταραμένη πίστοση? Συγγνώμη. Πρέπει να ασχολήθηκε καθόλου με τα πιτσιρίκια. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθεί με τα πιστήρια πάλι. Βρε, αφήστε τον άνθρωπο να έρθει να αγιάσει, μωρέ. Ακόμα δεν έχει έρθει. Τι έκανε πρόπερση? Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αλλάξει μυαλά. Μπορεί να ήταν ο πρώτος του χρόνου στην Ελλάδα και να ήταν αυτό το σκεπτικό του. Και τώρα το βλέπει αλλιώς. Τι άλλαξε, ρε Σιαλέκο? Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Ότι δεν ήξερε το πρωτάθλημα, ότι δεν ήξερε τους παίκτες, ότι είχε πίεση μετά τον αποκλεισμό να πάρει οπωσδήποτε πρωτάθλημα και κύπελο. Τα ίδια πράγματα, τις ίδιες καταστάσεις. Ζει. Ποιος ζητάει, ρε Σιαλέκο? Τον Εκουνάμ
και τον Αρντίν του Ισπανού που του έχουμε απορρίψει. Αυτού του ζήτησε. Ποιο ζήτησε, ποιο. Αυτό ο Ρονέστο. Από ποιον ζήτησε. Το γράφει και ο Γάβη και ο Πρωταλής. Τι λένε, παιδί μου, και επειδή το γράφει ο Γάβη και ο Πρωταλής, ήταν μπροστά στη συζήτηση με τον Μαρινάκη και τον Βαλβέρδε. Μα συγγνώμη, τι γράφουν τότε. Γιατί το γράφουν αυτό. Για να φτιάχνουν. Συγγνώμη, ρε Λεκοζήτη. Είδες καμιά δήλωση του Βαλβέρδε, είδες καμιά δήλωση του Μαρινάκη και να πει ότι μου ζήτησε αυτούς τους παίκτες. Εγώ περιμένω, είμαι αυτό προπονητικός, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, παιδί, άκουσες κάτι. Άμα πάρεις τον Κάβρο και τον πρωταθλητή, έχουν 180 ονόματα μέσα. Όσο και τα 180 τα ζήτησε. Όσο και το τερματοφύλακα που ήθελε να δει ο φίλος, είναι ο Χίλτερμπαχ, ο πρέτης Γόβεχάη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Ναι. Και μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος και να πει, αφού είναι τόσο καλός και ήταν ελεύθερος, γιατί δεν πήγε και τον πήρε άλλη ομάδα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως με τον Αρέβαλο, με τον Αρέβαλο, λέγανε να πάρουμε τον Πεχταρά και τα λοιπά. Μα είναι 28 χρόνια και δεν το έχει δει καμιά ομάδα μέχρι σήμερα. Και εμείς πήγαμε να το δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου, Λεγκό. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Να σε καλά και ηρεμήστε λίγο. Να είστε καλά και να ηρεμήστε, να κοιτάξουμε εδώ πέρα, να δούμε κάτι, ρε παιδάκι. Κάτσε να δούμε κάτι. Να δούμε κάτι να μιλήσουμε. Εδώ μιλάμε χωρίς να δούμε πάλι τίποτα. Με τα πρόβερση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συνονόματος, Ολυμπιακός. Έλα, Άλεξα. Εγώ προσπαθώ να τα δω ψύχρεμα τα πράγματα. Γιατί το βράδυ εκείνο με τη Μακάμπη δεν υπήρχε ψυχραιμία. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με τον Διόγκο. Τιμωρήθηκε ο Διόγκο επειδή χτύπησε τον τερματοφύλακα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού με κάποιο πρόστιμο. Και δεν τιμωρήθηκε πέρσι ο Μέλμπερκ. Και? Δεν τιμωρήθηκε πέρσι ο Μέλμπερκ. Όχι ο Μέλμπερκ. Έπρεπε να τιμωρηθούν και οι αδιάφοροι. Ο Ντιόγκο εκείνη την ώρα έτρεξε να πάρει την μπάλα από τον τερματοφύλακα που καθυστερούσε, να τη στήσει γρήγορα και έκανε αυτό το για την ηλικία του όχι σοφό και για την εμπειρία που έπρεπε να έχει. Αλλά το έκανε από πάθος. Αυτοί που δεν είχαν πάθος δεν θα τιμωρηθούν. Ο Όσκαρ και ο άλλος ο Μαρέσκα. Που παίρνουν τα λεφτά τους και κάθονται. Δηλαδή είναι τιμωρία επειδή έτρεξε να πάρει την μπάλα, επειδή ήθελε δύο λεπτά από τον τερματοφύλακα. Εκείνη την ώρα εγώ τα νεύρα μου είχαν πάει δηλαδή με τους αδιάφορους όμως, όχι με τον Διόγκο. Αλλά εσύ και εγώ είμαστε στο παδί και βλέπουμε τον αγώνα απ' έξω. Αυτός είναι παίχτης και στέρισε από τον Ολυμπιακό ένα παίχτη ακόμα μέσα στο γήπεδο, έστω και αυτά τα δύο λεπτά στην ίσαστη προσπάθεια. Μπας και ισοφαρίσει η ομάδα. Εκείνη τη στιγμή κάνεις κακό στην ομάδα. Κάνεις κακό στην ομάδα. Μένει η ομάδα με λιγότερο παίχτη. Την ώρα που μπορεί να κάνει μία ακόμα επίθεση, δύο, γιατί να μην είναι εκεί 11 μέσα και να παίζουμε με 10. Μα δεν παίζαμε με 11, λείπανε δύο παίχτες που δεν υπήρχαν μες στο γήπεδο. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, ρε, αυτοί έπρεπε να τιμωρηθούν. Ναι, πρακτικά σου λέω όμως, έπρεπε να ήμασταν μια εντεκάδα μέσα στο γήπεδο. Αν μιλήσουμε τώρα ουσιαστικά πώς ήταν μες στο γήπεδο, άστο καλύτερα. Θα μπορούσε να κάτσει και αυτό σαν κότα, να μην τιμωρηθεί και να τελειώσει το παιχνίδι. Κότα, τώρα δεν είναι και αυτό το αντριλίκι του και του καθενός το αντριλίκι, όχι μόνο του Ντιόγκο. Το θα το δείχνουν αλλού. Όχι έτσι. Αυτό έπρεπε να το δείξει στη διάρκεια των 90 λεπτών. Αυτό ήταν το κυριότερο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πώς μπορεί να δει κάποιο φίλο τα πράγματα αλλιώς. Γιατί οι άλλοι ήταν τελείως αδιάφοροι. Και βγάλανε και το 90 λεπτό ένα από του δύο δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Και από ό,τι ακούω τώρα θα μείνει κιόλα. Με αυτό το προπονητή που πήραμε. Παιδιά, λέμε θα μείνει. Λέμε. Για να μείνει ή για να φύγει, πρέπει να έρθει μια πρόταση από ομάδα, πρέπει να πουληθεί ή να πάει δανεικός, να βρεθεί ομάδα να καλύψει το συμβόλαιό του. Εμείς εδώ πέρα λέμε όλοι φύγει. Θα σου πω εγώ πώς θέλω να πω ακόμα φύγε. Πού θα πάνε. Δηλαδή να δώσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια ευρώ και να του διώξει να πάνε σε άλλες ομάδες και να τα πληρώσει ο Ολυμπιακός στα συμβόλαιά του και να παίζουν αλλού. Γιατί μόνο θα πληρώνουμε ένα λάθος συνέχεια. Ναι, ένα είναι το λάθος. Δηλαδή αντί να δώσουμε ένα 700, άμα του δώσουμε τα 700 και φύγει, τι θα δεν γίνει. Δεν ξέρω, φίλε, αν θα φύγει. Δεν καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα φύγει. Όταν υπάρχουν συμβόλαια, αυτά είναι της εταιρείας τα πράγματα. Εμένα μου πεις, θα έδιωχνα και τον Ντιόγκο και τον Μαρέσκα και τον Όσκαρ και τον οποιοδήποτε. Τότε να μην πάρουμε. Χωρίς λεφτά εγώ βέβαια τους διώχνω. Μα γι' αυτό αποκλειστήκαμε όμως, γιατί με αυτούς παίζαμε και πέρυσι.